το έναυσμα προκειμένου η προϊσταμένη των πρωτοδικών της Αθήνας να δώσει εντολή για τη διενέργεια της αγγελικής έρευνας έδωσε δημοσίευματα εφημερίδων Μακελιό, Ελεύθερη Ώρα και βίντεο δηλώσεις στο διαδίκτυο του Γρηγόρη Πετράκου, του τραγουδιστού Γρηγόρη Πετράκου. Γι' αυτό θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Πολύ περίεργο. Το δικό μου βίντεο δεν αφορά τίποτα σε αυτά που αναφέρει. Δηλαδή, εγώ δεν μίλησα ποτέ ούτε για εμβόλια, ούτε παρότρινα κανένα να μην κάνει τίποτα, ούτε να μην ακούει τα μέτρα. Εγώ μόνο παρέθεσα μία σειρά από άρθρα και γραφήματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο από επίσημους φορείς. Δεν έβγαλα τίποτα από το κεφάλι μου, ούτε προέτρεψα κανένα να κάνει ή να μην κάνει τίποτα. Από εκεί και πέρα, και μόνο που αναφέρεται, που φυσικά αυτό το θεωρώ ανυπόστατο και ούτε θα συμβεί ποτέ, απλά είναι συνήθις εκφοβισμός, και μόνο που αναφέρεται η λέξη εισαγγελέας για να ελέγξει γνώμες, βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο και απόψεις, αυτό από μόνο του συνιστά μια δικτατορική στάση απέναντι στα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί ποτέ. Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι θα σας καλέσει η εισαγγελέας? Εμένα δεν έχει και κανένα τρόπο να με καλέσει η εισαγγελέας. Ακόμα και τους γιατρούς που εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις, τους καλεί ο ιατρικός σύλλογος και όχι ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας δεν έχει καμία δουλειά. Ο εισαγγελέας έχει μόνο δουλειά νομικά, μόνο αν κάποιος προτρέπει σε ανυπακοή σε νόμο του κράτους. Άρα πιστεύετε ότι εσείς δεν έχετε προκαλέσει με κανέναν τρόπο? Φυσικά δεν έχω προκαλέσει με κανέναν τρόπο. Εγώ δεν προέτρεψα κανέναν να κάνει ή να μην κάνει τίποτα. Εγώ μου παρέθεσα επίσημα στοιχεία με τα link όλα, δηλαδή τίποτα δεν έβαλα από το κεφάλι μου. Είπα μόνο ότι εδώ στον πίνακα του ΕΟΔΗ βλέπω αυτό. Αυτό σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει αυτό. Άρα δεν θεωρείτε ότι δημοσιεύσατε στο προφίλ σας fake news όπως... Ποτέ δεν δημοσίευσα fake news. Επί 6 μήνες δημοσιεύω κάθε μέρα απόψεις που βασίζονται πάνω σε επίσημα στοιχεία και ποτέ ούτε καν τα hoaxes που είναι πληρωμένοι δολοφόνοι ανθρώπων δεν μου διέψευσαν τίποτα από αυτά. Επί 6 μήνες κάθε μέρα δημοσιεύω και ούτε ένα δεν μπήκε στα fake news. Το βίντεο μου, επειδή έκανε 1 εκατομμύριο προβολές, τους προκάλεσε προφανώς, γιατί είδε ότι επηρεάσει πολύ κόσμο. Και πάλι ακόμα παίζει το βίντεο μου. Ναι. Τα ελληνικά hoaxes το κάνουν αυτό. Βέβαια, τα ελληνικά hoaxes κατεβάζουν βίντεο ακόμα και από αναγνωρισμένους επιστήμονες. Οπότε αυτές δεν τις θεωρώ καν. Αυτή είναι απλά ένα πληρωμένο επιτελείο ανθρώπων που εξυπηρετεί ένα σκοπό. Δεν ασχολούμαι καν με αυτούς. Δεν είναι θεσμικός φορέας. Τα ελληνικά hoaxes τα πληρώνει το Facebook. Νομικά, επειδή το έχω ψάξει και αυτό, όχι για μένα, απλά παρακολουθώ δηλώσεις νομικών. Νομικά, το μόνο που μπορεί να κάνει ο εισαγγελέας είναι να παραπέμψει κάποιον ο οποίος προτρέπει δημόσια σε ανυπακοή. Εγώ ουδέποτε μίλησα για ανυπακοή σε κανένα νόμο. Αντιθέτως, στις όλες μου τις δηλώσεις έχω πει ότι παρόλο που οι νόμοι είναι παράνομοι, εμείς οφείλουμε να τους ακούμε. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ δεν φοράω μάσκα, όχι επειδή πάω κάπου χωρίς μάσκα, επειδή δεν πάω πουθενά. Κάθομαι σπίτι μου και δεν φοράω μάσκα. Δεν πάω σε μαγαζιά, δεν πάω σε σούπερ μάρκετ, δεν μπαίνω πουθενά, επειδή δεν θέλω να φοράω μάσκα. Αλλά δεν μπαίνω χωρίς μάσκα κάπου. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Καταλάβατε.